Τις δικές του απαντήσεις για τους λόγους που η τοπική Νέα Δημοκρατία έσπευσε την προηγούμενη εβδομάδα και λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση της Τατιάνας Καλογιάννη ότι θα διεκδικήσει το άξιωμα του Δημάρχου στον Δήμο Ιαννητών να στηρίξει την εν λόγω υποψηφιότητα, χωρίς να αναμένει την οριστική απάντηση από πλευράς του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας Νίκου Γκόντα, έδωσε το μεσημέρι, μιλώντας στην εκπομπή του Ήπειρος TV1, η ώρα της Ηπείρου, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Τζαρούχης. Σύμφωνα με τον κύριο Τζαρούχη, από τα τέλη του καλοκαιριού είχε ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης του προσώπου που θα στηριχθεί από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις αυτοδιοικητικές εκλογές των Δήμων Ιαννητών. Τότε είχε αποφασιστεί να δοθεί ένα χρονικό περιθώριο στον Νίκο Γκόντα να λάβει τις οριστικές του αποφάσεις και να τις κάνει γνωστές. Κάτι τέτοιο όμως το διάστημα που μεσολάβησε δεν έγινε, με την επίσημη υποψηφιότητα του Νίκου Γκόντα να γίνεται γνωστή μόλις χθες. Δεν μπορούσαμε ως κόμμα να περιμένουμε το πλήρωμα του χρόνου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θεόδωρος Τζαρούχης. Με τον Νίκο Γκόντα συμπορευτήκαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Πλέον ο καθένας θα κάνει το δικό του αγώνα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ. Οι αποφάσεις δεν είναι προσωπικές, είναι συλλογικές. Η ΝΟΔΕ ήδη από τον Αύγουστο μήνα ξεκίνησε κάποιες διαδικασίες με επαφές, με συζητήσεις, με συνομιλίες, με συνεδριάσεις. Ήταν όλοι ενήμεροι, κουβεντιάσαμε, πήραμε συγκεκριμένες αποφάσεις ότι όλοι θα ακολουθήσουμε μία ενιαία γραμμή, όποια λύση προκριθεί η καλύτερη κατά την άποψή μας για το Δήμο Ιαννητών. Εκεί κάποιοι συμμετείχαν και δεσμεύτηκαν να ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή. Όταν συμμετέχεις σε έναν διάλογο είσαι εξ αρχής διατεθειμένος να δεχθείς και την οποιαδήποτε λύση. Κάποιοι δεν συμμετείχαν στο διάλογο, σεβαστό, οπότε λένε εμείς θα ακολουθήσουμε τη δική μας γραμμή, δεν χρειάζεται καμία άλλη ανάλυση. Λοιπόν, μετά από πολλές συζητήσεις και μετά από πολλές διεργασίες κατατέθηκε μια υποψηφιότητα, ανακοίνωση μια υποψηφιότητα, θεωρήσαμε ότι είναι η καλύτερη από την πλευρά της ΝΟΔΕ. Και στην προηγούμενη συνεδρίαση που είχαμε προς ενημέρωση, τα μέλη της ΝΟΔΕ είπαν ότι ομόφωνα, βγήκε και το δελτίο τύπου, ομόφωνα η ΝΟΔΕ αποφάσισε να στηρίξει την συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Αν ο κύριος Γκόντας είχε ανακοινώσει νωρίτερα την υποψηφιότητά του, μπορεί να ήταν αυτός που θα στηριζόταν από την ΝΟΔΕ? Ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Αλλά περιμέναμε. Είχε ζητηθεί από καιρό, κύριε Τζαρούχη, να ανακοινώσει. Να πει τις προθέσεις του, τι προτίθεται να κάνει. Τις προθέσεις του, τις προθέσεις δεν τις έκανε γνωστές. Απλά είπε ότι όταν έρθει ο κατάλληλος χρόνος, στο γενικό και αόριστο. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να περιμένει ενδεχομένως μέχρι τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο μήνα, ένα, δύο, τρεις μήνες πριν τις εκλογές. Έπρεπε να προετοιμαστεί και προσπαθούσε να βρει και όταν έγινε το ενδιαφέρον της υποψηφιότητας, εκδήλωσε ενδιαφέρον η κυρία Καλογιάννη και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της. Εμείς εκτιμήσαμε ότι είναι θετικό το γεγονός να έχουμε 6 και 7 μήνες πριν τις εκλογές χρόνο κατάλληλο για να μπορέσουμε να εργαστούμε. Από εκεί και πέρα ο κύριος Γκόντας με το μετά, δεν ξέρω αν το μετά νιώσει, αν ήταν μεθοδευμένη, ήταν η απάντησή του. Ίσως να ήθελε να δει ποιος θα βγει μπροστά και μετά να πάρει η απόφαση. Δεν το ξέρω αυτό. Εμείς το τιμάμε το έργο του κυρίου Γκόντα. Ήμασταν όλα τα χρόνια μαζί και τα 16 χρόνια. 8 χρόνια ως δήμαρχος και 8 χρόνια ως αντιπολίτευση. Μαζί συμπορευθήκαμε. Δεν θα το μηδενίσουμε το έργο. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούσαμε ως Νέα Δημοκρατία επίσημα εμείς και ως ΝΟΔΕ να περιμένουμε όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και όποτε αποφασίσει ο κάθε υποψήφιος να μπορούμε εμείς να συνταχθούμε μαζί. Εμείς εκτιμήσαμε ότι είναι ο χρόνος κατάλληλος τώρα και γι' αυτό και πήραμε αυτή την απόφαση. Ούτε έχουμε τίποτε να χωρίσουμε. Αυτός εκτίμησε ότι πρέπει να κατέβει ανεξάρτητος υποψήφιος. Δεν έχουμε τίποτε να, ούτε αντιπαλότητα έχουμε τίποτε. Ο καθένας θα κάνει τον αγώνα του. Εμείς, ταυτισμένοι όλοι με την υποψηφιότητα της κυρίας Καλογιάννη, συντεταγμένοι στο ίδιο μήκος κύματος, λοιπόν, θα αγωνιστούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσημα ως Νέα Δημοκρατία, καλούμε τους φίλους, τα μέλη, τους ψηφοφόρους και όλοι άλλοι να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο της κυρίας Καλογιάννη, διότι έχει επιδείξει έργο σε αυτά τα τελευταία 8 χρόνια στο αντικείμενο που ασχολήθηκε και είμαστε σίγουροι ότι εάν ο Γιαννιώτικος λόγος την επιλέξει για δήμαρχο της πόλης θα δει έναν δήμο
μέσα στην πρώτη της θητεία εντελώς αλλαγμένο. Εάν ο γεννιώτικος λαός έχει την σωστή κρίση κατ' εμέ να την επιλέξει δήμα, θα δει και λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Όλοι ομολογούν ότι στην περιφέρεια την χαρακτηρίζουν ως αϊκίνητη, ως έναν φοβερό τεχνοκράτη, mm-hmm. ότι δεν κάνει επαναχωρήσεις, ούτε ζυγίζει τα πράγματα με πολιτικά δικό τρόπο, αν συμφέρει, αν δεν συμφέρει. Εάν έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι σε κάποια έργα που πιστεύει, έχει βάλει μπροστά τον εαυτό της και τραβάει μπροστά και φτάνει το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος. Δεδομένου του πολυκερματισμού που υπάρχει στον χώρο της κεντροδεξιάς, καθώς πλην της υποψηφιότητας της Τατιάνας Καλογιάννη αλλά και αυτής του Νίκου Γκόντα, υπάρχει και μία τρίτη που προέρχεται από τον ίδιο χώρο. Αυτή του επικεφαλής της παράταξης Γιάννα Τώρα Άρη Μπαρτζόκα και ερωτηθείς για το πώς εκτιμά πώς θα κινηθούν οι ψηφοφόροι του κόμματος. Ο κ. Τζαρούκη σημείωσε πως οι πολίτες θα κρίνουν με βάση τον προγραμματικό λόγο. Τους πολίτες εμείς τους σεβόμαστε. Σεβόμαστε την οποιαδήποτε άποψη. Ούτε θα τους πάρουμε με το μαστίγιο ή με τιμωρία. Εγώ πιστεύω ότι με την πειθό και με τον προγραμματικό λόγο που θα τις επόμενες μέρες, στο επόμενο χρονικό διάστημα, η κυρία Καλογιάννη θα απευθυνθεί στους πολίτες, θα καταλάβουν οι δημότες του Δήμου Ανιτών ότι ποιος έχει όραμα για έναν διαφορετικό Δήμο. Λοιπόν, με νέα έργα, ποιος θα προτείνει λύσεις στην καθημερινότητα του πολίτη και ποιος μπορεί και να τα κάνει. Διότι εδώ έχουμε και το, και αυτό που λένε οι νομικοί, τον πρώτερο έντιμο βίο. Mm-hmm. Έχει δείξει η κυρία Καλογιάννη το πόσο ικανή είναι στον τομέα που αναλαμβάνει. Όσο για τις περιφερειακές εκλογές, εκεί όπου τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή για την Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τζαρούχης μίλησε για το φαινόμενο Καχρημάνη, τον αϊκίνητο και ακούραστο, όπως είπε περιφερειάρχη. Εντάξει, εδώ έχουμε το φαινόμενο Αλέκος Καχρημάνης. Το γνωρίζουν όλοι οι πολίτες, βλέπουν το έργο, βλέπουν την προσφορά του. Ενδεχομένως κάποιοι λένε, μα πάλι ο Καχρημάνης. Μα όταν έχεις μια αξία ανεγνωρισμένη, θα πας να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, πρώτον. Δεύτερον, μου έχει κάνει εντύπωση και σε μένα που κουβεντιάζω τακτικά με τον Περιφερειάρχη, λοιπόν, όχι μόνο η αντοχή του, αλλά με τον ίδιο ρυθμό που ξεκίνησε, θυμάμαι, την πρώτη χρονιά ως νομάρχης, έτσι συνεχίζει και μέχρι σήμερα. Δηλαδή τι, έχει την πόρτα ανοιχτή στον οποιονδήποτε πολίτη. Μέχρι και σήμερα, μετά από 15 χρόνια, νομίζω 8 και 8, 15 χρόνια που είναι που ηγείται της Περιφέρειας Επίρου τα τελευταία 8 χρόνια και της Νομαρχίας, τι λέει στους συνεργάτες? Η πόρτα είναι ανοιχτή όσο είμαι εδώ. Όποιος πηγαίνει στην Περιφέρεια και είναι ο κ. Καχρημάνης εκεί, ανοίγει η πόρτα και ακούει τα προβλήματα όλων των πολιτών. Δεν ρωτάει πολιτική καταγωγή, δεν ρωτάει αν είσαι ο Α ή ο Β, μικρή, μεγάλη, ηλικιωμένη. Λοιπόν, βρίσκουν όλοι καταφύγιο στην πόρτα του κ. Καχρημάνη. Μπράβο του για το κουράγιο που έχει, είναι μεγάλο βάρος αυτό, γιατί τον βλέπω σε τακτά χρονικά διαστήματα όπου εισπράττει δυσαρέσκηση και από την κοινωνία εκ μέρους της κυβέρνησης, λοιπόν, προβλήματα, ανεργίες και όλα αυτά, τα εισπράττει και στενοχωριέται που δεν μπορεί να δώσει λύση. Αλλά ο άνθρωπος όμως είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος που όχι μόνο αϊκίνητος, είναι και ακούραστος.